Και δεν τελειώνει βεβαίως εδώ. Είναι μια ψηφίδα αυτού του διαλόγου που κάνουμε. Όμως, στα όσα είπε η κυρία Γιαννάκου, θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα. Μέχρι την κρίση, μέχρι το 2009 δηλαδή, ξοδεύτηκαν περίπου 3 κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο χώρο της εκπαίδευσης. Τι γίνανε αυτά? Γιατί, όπως είπε η ίδια, παρέλαβε ένα ολοήμερο σχολείο που δεν ήταν ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ήταν με κοινοτικά κονδύλια, δηλαδή με προσωρινή χρηματοδότηση? Τα ίδια συνέβησαν και μετά. Οι προσωρινοί πόροι. Γιατί ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα πανεπιστημιακά τμήματα και τμήματα ΤΕΗ με κοινοτική χρηματοδότηση, χωρίς να προβλεφθεί η ένταξή τους? Το 3. Γιατί, πολλά γιατί υπάρχουν, για το πάρτι που έγινε με τα κοινοτικά κονδύλια, με αντιλήψεις δυστυχώς κράτους πελατειακών σχέσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Και είναι και αυτό το πάρτι για το οποίο ευθύνονται τα κόμματα που κυβέρνησαν. Υπεύθυνο για την κρίση της εκπαίδευσης πριν υπάρξει η κρίση η οικονομική. Αν τώρα στην οικονομική κρίση εντοπίσουμε μερικά στοιχεία, θα καταλάβετε σε τι δεινή θέση έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση, δηλαδή η κοινωνία μας, δηλαδή το μέλλον της χώρας. Είπε η κυρία Γιαννάκου ότι για την ανώτη εκπαίδευση ο προϋπολογισμός της εποχής της ήταν 1,4% του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα? Είναι 2,8% του ΑΕΠ, το σύνολο της εκπαίδευσης. Και για ένα ΑΕΠ που είναι κατά 25%, δηλαδή κατά 45 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, μικρότερο από την εποχή της κυρίας Γιαννάκου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κατασπατάληση των πόρων που είχαμε, το πάρτι που έγινε μέχρι την κρίση, αλλά και η πολιτική των μνημονίων που οδήγησαν στην καταράκωση την οικονομική και την εκπαιδευτική τα χρόνια αυτά, συνθέτουν δυστυχώς ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Η παιδεία πριν την κρίση ήταν σε κρίση και μέσα στην κρίση την οικονομική είναι σε διπλή κρίση. Από αυτήν πρέπει να βγούμε. Και θα βγούμε με αντιδικίες, συμφωνώ. Δεν θα βγούμε με ένα κλίμα εθνικιστικής δημαγωγίας, ούτε ένα κλίμα θρησκόληπτης καταφυγής. Δεν θα βγούμε με ένα κλίμα μικροκομματικών αψημαχιών. Θα βγούμε μέσα από ψύχρεμη, νυφάλια αναζήτηση των αιτίων και επιδίωξη συνενέσεων, παρά τη διαφορετικότητα ως προς τις αφετηρίες του καθενός. Για όσα είπε η κυρία Γιαννάκου σχετικά με το θέμα των θρησκευτικών, με καλύπτει απολύτως. Είναι αρμοδιότητα της πολιτείας να αποφασίσει για τα θρησκευτικά. Αυτό συμβαίνει. Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη αλλαγή των βιβλίων θρησκευτικών έγινε και διεφώνησε η Εκκλησία, αλλά έγινε η αλλαγή των βιβλίων επί κυβερνήσεως, νομίζω, Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά. Διεφώνησε η Εκκλησία, έγινε η αλλαγή των βιβλίων. Διότι βάσει του συντάγματος την ευθύνη για την εκπαίδευση των πολιτών την έχει το κράτος. Το δημοκρατικά νομιμοποιημένο και εξουσιοδοτημένο κράτος. Εμείς επιδιώκουμε το διάλογο, δεν θέλουμε να φτιάξουμε κλίμα αντιδικίας. Δυστυχώς διαβάζουμε στις εφημερίδες ένα τέτοιο κλίμα να υφέρπει στους κόλπους της ιεραρχίας. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η εκπροσώπηση θεσμική της ιεραρχίας θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Άλλωστε σημειώνω ότι με μεγάλη ικανοποίηση ως πολίτης ότι η Εκκλησία σήμερα δεν είναι στην εποχή των ταυτοτήτων, είναι στην εποχή της φιλάνθρωπης δράσης υπέρ των αναξιοπαθούντων και εμπερίστατων συνανθρώπων μας, Ελλήνων ή και προσφύγων. Και αυτό είναι ένα στίγμα, θετικό στίγμα, που μπορώ σήμερα να αναφέρω και ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση. Δεύτερο θέμα, αναφέρθηκε η κυρία Γιαννάκου στην άλλη περιπέτεια, στην περιπέτεια της ιστορίας. Η ιστορία, όπως και η γλώσσα, όπως και η θρησκεία, προσφέρονται για συμβολικού τύπου συγκρούσεις. Δεν υποτιμώ το συμβολισμό, αλλά κάποτε θα πάμε και στην ουσία. Πέρα από τα σύμβολα υπάρχει και η ουσία. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει η συζήτηση για την ιστορία που έχει να κάνει με την ταυτότητα των πολιτών
να γίνεται με έναν τρόπο ψύχρεμο, με έναν τρόπο ανεκτικό, με μια αντίληψη ότι δεν υπάρχει μία αλήθεια, αλλά υπάρχουν πολλές αλήθειες, αρκεί να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Δεν θα θέλω να επανέλθω σε αυτά τα οποία άκουσα. Επαναλαμβάνω ότι με σεβασμό στην ιστορία, στις μνήμες, στον πόνο του ελληνισμού και ιδιαίτερα του ποντιακού ελληνισμού που ήταν θύμα της τουρκικής τυριωδίας, αντιμετωπίζουμε το σύνολο της ιστορίας. Και είναι λάθος να λέγεται ότι εξαιρέθηκε το τμήμα αυτό του ποντιακού, του παρευξήνιου ελληνισμού από το σχολείο. Υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια, υπάρχουν απόψεις ότι δεν είναι επιστημονική. Όχι. Πέρσι λοιπόν, επειδή έγινε μια αναμόρφωση προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης εξέτασης του μαθήματος, υπήρξε αναφορά του θέματος αυτού στο κεφάλαιο για τη μικρασιατική καταστροφή, πλήρης αναφορά, και το ειδικότερο θέμα δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη. Δεν σημαίνει ότι διδάσκεται, ότι φύγεται από τα εγχειρίδια, τα σχολικά. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε, επαναλαμβάνω, νυφάλιοι, ψύχρεμοι και όχι αψείς και εθνικιστικά και υπόφοροι σε εθνικιστικές δημαγωγίες. Δεν αναφέρομαι εδώ, μιλάω γενικά. Τώρα, από τη συζήτηση που ακούσαμε εντοπίζω μερικά θέματα. Πρώτο, για να απαντήσω, θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την έρευνα και μερικές διατάξεις που αφορούν λειτουργικά επίγοντα θέματα της ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι άγνωστο, έχει αναπτυχθεί, έχει γίνει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Λέω, είναι γνωστό. Είναι ότι κάνουμε εθνικό διάλογο προσχηματικό, προφανώς, κύριε Υπουργέ. Και όσο αναφερθήκατε για τα πάρτι των προηγούμενων χρόνων, προφανώς θα εννοείτε το πάρτι του Τριωδίου. Γιατί δεν μας αναφερθήκατε συγκεκριμένα, τι εννοείτε. Θέλετε να μιλήσετε κι άλλο. Τα τόσα εκπαιδευτήρια που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, που σε ένα χρόνο δεν έχετε κάνει κάτι, Υπουργέ, δεν μπορεί να τα αποκαλείτε και τους μισθούς των εκπαιδευτικών πάρτι. Για το δεν πάρτι. Βοηθάει, δεν βοηθάει. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, δεν βοηθάει. Το νομοσχέδιο για την έρευνα δεν είναι ένας νόμος πλαίσιο καινούριος. Αναφέρεται σε επίγουσες ρυθμίσεις λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων. Είναι γνωστό, δεν είναι κάτι το χρυφό. Έχει αναρτηθεί, έχει γίνει δημόσιος διάλογος με όλους τους φορείς, ερευνητές και άλλους. Και θα έρθει στη Βουλή για συζήτηση. Τώρα, σχετικά με το ζήτημα που αφορά την γλωσσική εκπαίδευση. Καταρχήν, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση είναι ένα θέμα το οποίο επί έναν ολόκληρο αιώνα έχει απασχολήσει και είναι, αν θέλετε, κεντρικό θέμα όλων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Το ερώτημα τίθεται σήμερα και με σύγχρονους όρους. Για παράδειγμα, είναι τυχαίο και είναι δυνατόν να αποδεχθούμε ότι στο σχολείο δεν διαβάζουμε ποτέ ένα ολόκληρο βιβλίο τα παιδιά, αλλά ότι διαβάζουν κομματάκια. Ανθολόγιο έχουμε και όχι συζήτηση με ένα ολόκληρο βιβλίο. Δεν είναι δευτερεύον πρόβλημα αυτό. Μας εισάγει στα κενά της φιλαναγνωσίας. Ότι λέει δεν υπάρχει μια πολιτική εκπαιδευτική φιλαναγνωσία σήμερα στο σχολείο. Και μας εισάγει σε ένα αποσπασματικό τρόπο διδασκαλίας που δεν αφορά τη γλωσσική διδασκαλία, αλλά πρέπει να αφορά το σύνολο και τη λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως είναι βασικό στοιχείο του σχολείου η γλωσσική διδασκαλία. Σημασία δεν έχει. Έχει, αλλά όχι πρωταρχική σημασία αν είναι μία, δύο, τρεις ώρες παραπάνω. Σημασία έχει να το αγκαλιάσει το παιδί. Να θεωρήσει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το περιττό μέσα σε έναν πολιτισμό οπτικό που επιβάλλει άλλους κώδικες και άλλες γλώσσες, δυστυχώς, για τη συνεννόηση ή τη μη συνεννόηση της σύγχρονης γενιάς. Σχετικά με το ζήτημα της διδασκαλίας ξένης γλώσσας, συμφωνώ προσωπικά με αυτό που ανέφερε η κυρία Υπουργός νωρίτερα, ότι δηλαδή από την πρώτη δημοτικού η διδασκαλία ξένης γλώσσας δημιουργεί τους κινδύνους συγχύσεων στους οποίους αναφέρθηκε. Δεν είναι δική μου απόφαση, είναι απόφαση και μελέτη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μετράω τα λόγια μου, δεν θέλω να προκαταλάβω αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός προκειμένου να αναδιατάξουμε, να αναδιαρθρώσουμε την ύλη του Δημοτικού Σχολείου, του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, που είναι η επιλογή να είναι ο ένας τύπος Δημοτικού Σχολείου, για να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Φορτσάκη. Ετέθησαν και άλλα ζητήματα. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ την υπομονή σας
και το χρόνο που μου δίδει ο κύριος Πρόεδρος. Μένω σε ένα, επειδή έχει προκαλέσει, όπως ξέρετε, ένα δημόσιο διάλογο. Είναι το θέμα της αριστείας. Ξαναλέμε, δεν έχουμε καμιά διαφωνία και κάποια ιδεολογική σύγκρουση για το θέμα αν πρέπει κάποιος άνθρωπος να παλεύει να είναι καλύτερος, να βελτιώνεται, να γίνεται άριστος. Το ερώτημα είναι, τα σχολεία αριστείας θα είναι σχολεία ελίτ για λίγους και τα υπόλοιπα σχολεία θα τα αφήνουμε στην τύχη τους? Διότι αυτό που έγινε, τα τελευταία χρόνια ήταν μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πλέγματος, ενός δικτύου σε εισαγωγικά σχολείων αριστείας, για να μπει ένα παιδί εκεί υφίστατο από τα 12 χρόνια τη διαδικασία των εξετάσεων και των φροντιστηρίων και της πίεσης και της ψυχολογικής και των ψυχολογικών επιπτώσεων από ενδεχόμενη αποτυχία που υφίσταται ένα παιδί, ένας μετέφηβος στα 18 του χρόνια. Δηλαδή φέραμε 6 χρόνια νωρίτερα μια δεύτερη διαδικασία σκληρής επιλογής στα παιδιά. Είναι δυνατόν να μείνουμε από άψη παιδευτική σε αυτό το μοντέλο? Κατά την γνώμη μας, όχι. Διατηρούμε τα ιστορικά, τα παραδοσιακά πρότυπα σχολεία, για λόγους που έχουμε εξηγήσει, και τα πειραματικά σχολεία που είναι αναγκαία, ως πειραματικά όμως σχολεία, με το δείγμα το τυχαίο και όχι με την αλίευση των ικανών και εκείνων που έχουν και τα κοινωνικά προκρήματα, το πολιτιστικό κεφάλαιο από την οικογένειά τους για να προχωρήσουν στην εκπαίδευση. Των ικανών λοιπόν, με ένα τυχαίο δείγμα να βρούμε τα παιδιά για να είναι πραγματικά πειραματικά και να διαχέουμε μετά αυτές τις πρακτικές, τις βέλτιστες από τα πειραματικά σχολεία, σε ολόκληρη την εκπαίδευση. Αυτή είναι η λογική μας και επαναλαμβάνω, θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι άριστα σχολεία και όχι μερικά σχολεία ελίτ. Ευχαριστώ. Να ολοκληρώσω και... Όχι, όχι. Περιμένετε. Ένα λεπτό. Απάντησα. Κύριε Ψαριανή, χωρίς εξετάσεις στα πειραματικά σχολεία. Κύριε Πρόεδρε. Περιμένετε. Θα ήθελα τον λόγο για 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα.